Η μέρα συνεχίζεται. Ο Τάσο Ριζόπουλο έρχεται. Κυρίε και κύριοι, σε λίγο ο Τάσο Ριζόπουλο με την παρέα του, με την εκλεκτή ομάδα του, θα είναι εδώ για το μεσημεράκι σα. Το ωραίο μεσημεράκι στη Βεργίνα Τηλεόραση. Εμεί θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στη Μία. Βεβαίω θα κλείσουμε. Βεβαίω θα κλείσουμε με το απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή του Στέργιου Καλόγυρου, σχολιάζοντα την επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι. Είναι σε όλου μα γνωστό. Το πρώτο πράγμα που ευχόμαστε, το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι η υγεία. Η υγεία πάνω στην οποία στήθηκαν ή ζήσαμε, όπως θέλετε πείτε το, ή μας έστειλε ο Θεός ή η φύση, ένα, ε, μια, ζήσαμε μάλλον εξαιτία τη υγείας μια δύσκολη τριετία και ζούμε ακόμη, λόγω της πανδημίας COVID-19, όλοι γνωρίζουμε τι έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια. Όμως, αυτό που όλοι σκεφτόμαστε είναι πως κάποια στιγμή, θα σκάσει. Και θα σκάσει η είδηση σύμφωνα με την οποία κάτι έγινε. Τώρα θα μου πείτε τι ακριβώς έχει γίνει, πώς έφυγε από την Ουχάν το COVID-19, αν τον δημιουργήσανε, αν έφυγε από πειράματα, αν έφυγε επίτηδες, αν τους ξέφυγε ή οτιδήποτε, οσαδήποτε αν και πει κανείς, αυτά θα τα μάθουμε σίγουρα στο άμεσο μέλλον ή πολύ αργότερα. Σίγουρα όμως θα μάθουμε και την δουλειά που κάνανε οι επιστήμονες. Όχι μόνο οι επιστήμονες που κατασκευάσανε το φάρμακο, το εμβόλιο ενάντια στον COVID και που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι σώθηκαν ζωές, αλλά που και πέρα ακούγονται τώρα τελευταία ψήθυροι γιατρών που λένε για μεγάλες παρενέργειες σε ανθρώπους που έχουν κάνει εμβόλια εξαιτίας των εμβολίων εξαιτία του εμβολίου τη λύπη που κάνουν. Λένε, μου έλεγαν προθέσω ότι υπάρχουν 5-6 περιπτώσει ανθρώπων που πραγματικά έχουν σοβαρά προβλήματα λόγω του ότι κάνουν και εμβόλιο της γρήπης. Λένε. Ακόμη βέβαια επίσημα δεν ανακοινώνεται τίποτα, δεν ξέρω γιατί. Επικρατεί μία σιγή, Όπως η γη επικρατεί και για όλους αυτούς που είχαν παρενέργειες, έντονες παρενέργειες εξαιτια των εμβολίων κατά του COVID. Άλλοι μπήκαν να εγγράψουν στην ειδική φόρμα τη παρενέργεια, άλλοι δεν μπήκαν, όμω παρενέργειε υπήρχαν. Αρχίζουν σιγά σιγά και ακούμε και άλλα πράγματα. Αρχίζει μάλλον σιγά σιγά και ακούμε και άλλα πράγματα. Κανεί δεν ξέρει αν όλα αυτά που λέγονται θα ληφθούν σοβαρά από την επιστημονική κοινότητα και κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει, γιατί το σίγουρο είναι ότι η πανδημία έδωσε τη δυνατότητα στις φαρμακευτικές εταιρείε να κάνουν τρελέ business. Επαναλαμβάνω, όχι ότι τα εμβόλια δεν ήταν καλά. Όμως, η Κομισιόν, αυτή η Ούρσουλα, η Γερμανίδα, η πρόεδρος της Κομισιόν, υπέγραφε συμβάσεις οι οποίες δεν μας τις δίνουν ακόμη και σήμερα. Απόλυτα λέει. Υπογράψανε συμβάσεις οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Θα μου πείτε, μα δεν ήξερε ο καθένας τι μας περιμένει, τι να έκανε. Στην απελπισία υπέγραφε τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Θα τα δούμε όμως αυτά γιατί ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα ήμασταν περήφανοι καθώς ήταν λίγα, λίγοι θάνατοι, τα κρούσματα δεν ήταν τόσο πολλά στην αρχή, ξαφνικά ο αριθμός των κρούσματων ξέφυγε και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρώτοι σε κρούσματα στην Ελλάδα και δεύτεροι σε θανάτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ανακοίνωσε για την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων. Επαναλαμβάνω, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων ανέφερε ότι το τελευταίο 15η ημέρα η η χωρα μα ανέβηκε στη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά σε θανάτου και στην πρώτη σε κρούσματα. Θα διαβάσω από τον πίνακα μόνο ότι η πρώτη χώρα σε θανάτους ανά εκατομμύριο είναι η Φιλανδία με 37,8 ε, θανάτους ανά εκατομμύριο. Στη δεύτερη θέση κύριε και κύριοι είναι η Ελλάδα. Όταν ο μέσος όρος με 25 θανάτους ανά εκατομμύριο, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με 7,3 θανάτους, καταλαβαίνετε ότι είμαστε 3,5 φορές πάνω από το μέσο όρο. Αυτό βέβαια δεν τιμά κανέναν και ειδικά αυτούς που ασχολούνται με την υγεία. Να είναι η Ελλάδα 3,5 φορές πάνω από το μέσο όρο. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει όταν ε, οι άλλες χώρες είναι κατά μέσον όρο στο 7,3 θανάτους ανά εκατομμύριο, όταν η Γαλλία είναι στους 13 θανάτους, το Λουξεμβούργο στους 11, η Σλοβενία στους ε, 16, η Γερμανία, προσέξτε η Γερμανία, μόνο 3,5 θανάτους ανά εκατομμύριο. Επαναλαμβάνω, οι Γερμανοί μόνο 3,5 θανάτους ανά εκατομμύριο. Δεν προξενεί την εντύπωση μια χώρα που το κρύο είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι είναι στην Ελλάδα, με περισσότερες ιώσεις, λογικό είναι λόγω του ψύχους, και να έχει η Γερμανία μόνο 3,5 θανάτους ανά εκατομμύριο. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά, δεν ξέρω, και όταν εμείς όπως σας είπα έχουμε 25. Δηλαδή είμαστε σχεδόν 8 φορές πάνω από τη Γερμανία. Είναι εντυπωσιακό αυτό κύριε και κύριοι. Και ε, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με την οικονομία και την πολιτική. Και θα πάμε στην οικονομία τώρα. Πρώτα είναι η υγεία, μετά είναι η οικονομία, η υγεία χωρίς οικονομία ή η οικονομια χωρίς υγεία. Πολλές φορές δεν συμβαδίζουν. Αρχίζουν πάλι και γράφονται ε, στο πολίτικο και σε άλλα site και μέσα ενημέρωσης αυτά τα οποία ο καθένας πιστεύει. Και τι είναι αυτό, ότι κάτι μας έχουν στημένο, με πρωταγωνιστές του Ουκρανού και του Ρώσους. Δεν συζητάμε για το ότι κακό μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Δεν συζητάμε ότι είναι κακό ο πόλεμο. Δεν τα συζητάμε αυτά. Όμω συζητάμε όλο αυτό το περιτύλιγμα του πολέμου και τι επιπτώσει εξαιτία αυτού. Το έχουμε ξαναπεί. Η μόνη χαμένη από τον πόλεμο είναι η Ευρώπη. Οι Αμερικανοί είναι κερδισμένοι. Χρυσοπουλάνε το υγροποιημένο αέριο χρυσοπουλάνε τα πολεμικά του όπλα, ό,τι δεν μπορεί να φανταστεί, οι Αμερικανοί κάνουν business. Οι Ρώσοι κάνουν business γιατί πουλάνε σε Κινέζους και σε Ινδούς. Οι Ινδοί και οι Κινέζοι πουλάνε το ρωσικό αέριο σε πολλαπλάσια τιμή από ό,τι το αγοράζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι είναι ευτυχισμένοι. Όλοι είναι ευτυχισμένοι. Και τι πληρώνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες. Για λόγους άγνωστος, ή για λόγους γνωστούς ή γιατί έτσι το λέει το διεθνές δίκαιο, κάναμε περισσότερα από όσα έπραπε εναντίον της Ρωσίας με αποτέλεσμα αντί να έχει η Ρωσία επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις να έχουμε εμείς. Κερδισμένος ο επιτίδιος ουδέτερος, η γιατι ετσι το λεει το διεθνες δικαιο καναμε περισσοτερα ποσα επρεπε εναντιον της ρωσιας με αποτελεσμα αντι όπως και στου παγκοσμίου πολέμου, κυρίε και κύριοι. Και αν λάβει κανεί ότι η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε κάποιες κινήσεις που μας προβλημάτισαν. Όλοι θυμόμασταν και θυμόμαστε μάλου, μάλιστα ότι πριν λίγους μήνες υπήρχε μια ευνηδιαστική κίνηση των ΗΠΑ να πάρουν το στρατό του από, το Αφγανιστάν. Το πήραν όλο. Και όχι απλά το πήρανε, γιατί σίγουρα κάναν κάποιε συμφωνίε έτσι, δεν φύγανε έτσι. Κάναν κάποιε συμφωνίε με του Ταλιμπάν, αφήσανε και ένα πολεμικό εξοπλισμό δισεκατομμυρίων στα χέρια των Ταλιμπάν. Τώρα θα μου πείτε, το ενδιαφέρει εκεί το πώ ζει η κοινωνία κάτω από τις βιαιότητες και τους βαρβαρότητες των Ταλιμπάν. Όχι. Υπάρχει διεθνές δίκαιο στο Αφγανιστάν. Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει η δημοκρατία στο Αφγανιστάν. Φυσικά και δεν υπάρχει. Υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο, Αφγανιστάν. Φυσικά και δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Υπάρχει μια πολιτική των ΗΠΑ και παλιότερα της Ρωσίας. Οι Ρώσοι τήθηκαν στο Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να φύγουν και πριν φύγουν να τα βρούνε με τους Ταλιμπάν, τους αιώνιους εχθρούς τους, και να παραδώσουν ο δισεκατομμυρίων και έναν κόσμο με δεκάδες εκατομμύρια στα χέρια κάποιων ανθρώπων με ιδέες του Μεσαίωνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φύγαν λοιπόν από το Αφγανιστάν, στη συνέχεια τι κάνανε, τη φέραν στους Ευρωπαίους και συγκεκριμένα στους φίλους μας τους Γάλλους, ο Μακρόν είχε συμβόλια μαμούθ με τους Αυστραλούς να τους προμηθεύσει τεράστια α, ποσότητα υποβρυχίων και πάνε οι Αμερικανοί και τους τα πήρανε από τα χέρια τρελαίνεται ο Μακρόν για να τον καθησυχάσουν του δίνουν ένα μικρό πελάτη που λέγεται Ελλάδα και έτσι εμείς βρεθήκαμε με τα Ραφάλ και τι τις Μπελαρά, τις φρεγάτες σου λέει τα από εκεί πάρε κάτι τη τώρα και έχει ο Θεός έτσι ο Μακρόν πηγαίνει την 1η Δεκεμβρίου στην Αμερική Θυμωμένο για τα όσα του κάνανε, αλλά και θυμωμένο για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη εξαιτία των Αμερικανικών πιέσεων, κυρίε και κύριοι. Γιατί σήμερα η Ευρώπη, όπως ε, ακριβώ είναι η πραγματικότητα, ε, δείχνει ότι βρισκόμαστε όλοι οι Ευρωπαίοι κάτω από μια Αμερικανική ομπρέλα με πλήρη έλεγχο και μια καταστροφική πορεία της οικονομία εξαιτία των κυρώσεων οι οποίε δυστυχώ επεδρούν δυσμενέστατα μόνο σε εμά Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, μια και ε, βλέπουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν και αφού βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει χρήματα ας πούμε, για του δοθομετανάστε, θα το δούμε σε λίγο. Ο κ. Μηταράκη δίνει πακτολό σε όσου ασχολούνται με μετανάστε και ειδικά με παιδιά, με συνόδευτα παιδιά, την ίδια ώρα που τα Ελληνόπουλα δεν έχουν να φάνε και αναγκάζονται κάποιοι γονεί να κλέψουν για να ταΐζουν το, το παιδάκι του το κύριε Μηταράκη. Λέω λοιπόν τώρα στον κύριο Μητσοτάκη, τον αγαπητό Έλληνα Πρωθυπουργό, και απευθύνομαι σε αυτόν λέγοντα του ότι γνωρίζει καλύτερα από μένα πω εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών χρωστάνε ελάχιστα χρήματα, μέχρι 500, μέχρι 1000 ευρώ, μέχρι 5.000, είναι κάποια εκατομμύρια φημοί, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν ο Ελληνό Πρωθυπουργό να κάνει αυτό που έκανε ο φίλο του Ντράγκη, όσο ήταν πρωθυπουργό στην ε, γείτονα χώρα στην Ιταλία. Τι έκανε ο Ντράγκη το 2021, διέγραψε όλα τα χρέη των πολιτών, όλα τα χρέη των πολιτών λόγω πανδημία, παραλαμβάνω όλα τα χρέη των πολιτών λόγω τη πανδημία, μέχρι 5.000 ευρώ ο Ντράκη τα διέγραψε. Όταν ο Έλληνα Πρωθυπουργό βλέπει ότι γύρω του γίνονται τεράστια παιχνίδια με μίζες, με διαφθορά, χωρί να υπονοώ ότι ο ίδιο είναι ανεμειγμένο σε αυτά, απλά όταν λέω γύρω του εννοώ στην κυβέρνηση, στην εξουσία που, που ασκεί, βλέπει τι γίνεται με τι ΜΚΟ, με τα χρήματα που δίνουν τα υπουργεία. Δεν διαγράφει Αυτά τα ψηλολόγια τα οποία μας θα σώσουν χιλιάδες οικογένειες γιατί όταν κάποιος αδυνατεί να πληρώσει 2 και 3.000 ευρώ και δεν μπορεί να έχει ενημερότητα καταλαβαίνει κανείς σε ποια δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ποια δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργό, και τώρα που βλέπει ότι πλησιάζουν, πλησιάζει η ώρα για τις εκλογές να δώσει μια εντολή να διαγραφούν όλα τα χρέη μέχρι 5.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει να ταλαιπωρούνται οι πολίτες όταν βλέπουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Βρυξέλλες μόνο την τριετία 19-2022-2019-2022 δώσαμε στη χώρα μας 88 Ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω 88 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ δώσαμε για αυτές τις εταιρείε, της μη κυβερνητικέ οργανώσει, της μη τη απάτη, τη της τη μιζέρια, κυρίε και κύριοι, και τη μίζα, δώσαμε 88 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά θα σα αναφέρω ότι τα πιο λίγα χρήματα έδωσε το Υπουργείο Εθνική Άμυνα 166.000 ευρώ, το Υπουργείο Εργασία του κ. Χατζηδάκη 1.218.000 ευρώ, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μάκη Βορύδη και του Πέτσα 1.566.000 ευρώ τον πακτολόμος των χρημάτων το έδωσε ο Νότης ο Μηταράκης προσέξτε το Υπουργείο του Μηταράκη έδωσε 85 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ έδωσε λοιπόν και θα δούμε τον κύριο Μηταράκη το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής του Νότη του Μηταράκη 85 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρείε με ασυνόδευτα παιδιά. Και ερωτώ τώρα εσάς, τα χρήματα δε αυτά, από τα 88 εκατομμύρια, θα πω ότι τα 17,5 εκατομμύρια είναι δικά μας χρήματα, των Ελλήνων πολιτών. Χρήματα δικά μας, 17,5 εκατομμύρια από τα 88 είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Αν αυτά τα χρήματα, αγαπητέ Υπουργέ της Μεταναστευτικής πολιτική τα έδινες στους Έλληνες γονείς που δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, Ξέρεις πόσα ευχαριστώ θα σου λέγανε την ημέρα. Απέναντίας και εσύ μέλος του συστήματος, του διεθνού συστήματος, το οποίο επιλέγει τι άλλο, να αλλάξει αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή επιλέγει τη δημογραφική αλλοίωση Και ο κύριος Μηταράκης με, το σκο... με τα χρήματα που δίνει τόσο από τους Έλληνες φορολογούμενους και όσο από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγει και αυτός ή τον αναγκάζω να επιλέξει τη δημογραφική αλλοιώση της χώρας μας. Λεφτά μόνο στα παιδιά των μεταναστών, παιδ... λεφτά μόνο στα συνόδευτα παιδιά, λεφτά μόνο στις ΜΚΟ, κανένα ευρώ στους Έλληνες πολίτες και ειδικά στους Έλληνες οικογενειάρχες που δεν έχουν λεφτά να πάρουν γάλα για το παιδί τους. 85 εκατομμύρια έχει δώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τα συνόδευτα παιδιά. Στο Χίλτον τα, τα φιλοξενούσανε. Στη Μεγάλη Βρετανία ή στο Μακεδονία Παλάς τα φιλοξενούσανε αυτά τα παιδιά κύριε Μηταράκη. Έχετε λέξει ποτέ πώς φαγώθηκαν αυτά τα χρήματα. Γιατί ευθύνη δεν έχει μόνο αυτός που τα παίρνει, ευθύνη έχει και αυτός που τα δίνει. Ευθύνη δεν έχει μόνο ο Τράγκας που μάζευε τα λεφτά από τους εκβιασμούς και όχι μόνο... Ευθύνε είχε και αυτό που έδινε τα λεφτά και εκβιαζόταν, γιατί σίγουρα είχε κάνει πολύ μεγαλύτερε απάτε. Ευθύνε δεν έχει μόνο αυτό που χαλάει τα λεφτά που του δίνει το κράτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθύνε έχει και αυτό που τα δίνει, κύριε Μηταράκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί θα πάμε τώρα στο άλλο σκάνδαλο. Θα μου πείτε, εμεί τα φωνάζουμε για τι ΜΚΟ, αλλά όταν βλέπει και οι Ρωμένους να κάνουν ε, έργο για τα παιδιά και βγαίνουν όλα αυτά. Όταν διαβάζω χθε το Κυριακάτικο πρώτο θέμα, πρώτη είδηση, σελίδο λέει 280 ακίνητα. Η κυβωτός του κόσμου. 280 ακίνητα, θα δούμε το πρωτοσέλιδο. 280 ακίνητα. Τι γίνεται ρε παιδιά. Και 10 εκατομμύρια λέει. Τα εκατομμύρια, πολύ περισσότερα, τρώγονται, δεν ξέρω τι παροχές κάνουν στα παιδιά. Αλλά 280 ακίνητα, βλέπετε το χθεσινό πρωτοσέλιδο εδώ το Κυριακάτικο, το πρώτο θέματος. 280 ακίνητα έχει κυβωτό στο ΝΟΕ. Και ερευνούν και τρεις νέες υποθέσεις ασέλγειας ανηλίκων. Και 10 εκατομμύρια ευρώ, κυβωτό στον κόσμο. Και ρωτώ εγώ, τον κάθε νότιμη ταράκι, το κάθε μου, το κάθε Υπουργό, όταν δίνατε τα εκατομμύρια εδώ, εδώ, στο, στο, πρώτο, στο πρώτο σέλιδο παρακαλώ να πάω, όταν δίνατε τα εκατομμύρια, ξέρατε τι έχει. Μπορεί να είστε σοβαροί. 280 ακίνητα. Τι έκαναν. Τι είχανε. Από πού. Από πού. Και πώς ακόμη είναι τα οποία δεν τα ξέρουμε. Και προθέσαν αν θυμόσαστε, την Παρασκευή ρωτούσα να μας πούνε από πότε γνωρίζανε την υπόθεση αυτή. Και ποιοι τη γνωρίζανε και γιατί επιλέξαν τώρα να βγάλουν αυτά, αυτά τα σκάνδαλα. Και η απάντηση ήρθε το Σάββατο από τον τύπο που λέει, έλεγα νομίζω τα νέα ότι γνωρίζανε την υπόθεση της Κιβωτού από τον Αύγουστο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τρει μήνε, τέσσερι. Την αφήνανε. Γιατί, Για να παιδεύονται κι άλλο τα παιδάκια, Εκβιάζανε. Δεν τα βρήκανε στις μερασχέες. Τι γίνεται. Εκβιάζανε τον πατέρα Αντώνιο να πάρουν και αυτοί κάτι από αυτά που είχε και δεν το στάδωσε ο πατέρα Αντώνιος. Τι γινόταν τελικά. Ποιος θα μας πει. Υποθέσεις είναι όλα αυτά. Αλλά ποιος θα μας πει. Όταν βλέπουμε ότι την ίδια ώρα βγαίνει, βγήκε χθε η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ο Κυριακάτικος, η Κυριακάτικη έδωση της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και μιλάει ...ότι Human Rights 360, αυτή η ΜΚΟ που μας κατηγορούσε για τον Εύρω... Ε, ...έχει ο ιδρυτής της εταιρείας λογαριασμό στην Ελβετία. Εκεί βρήκε χρήματα, λέει, αρχή ξεπλήματος μάρβιο χρήματος. Τριγωνικ, τριγωνικές συναλλαγές με ε, συνεργαζόμενες ε, ΜΚΟ, λογαριασμό στην Ελβετία. Ρε ταράκι που έδινε στα χρήματα... Ρε μηταράκι που έδινε τα χρήματα, που τα έδινε. Γιατί μπορεί να μην έχει ευθύνη ο υπουργό που υπογράφει, αλλά κάποιοι εκεί στο μεταναστευτική πολιτική που έχουν δώσει δεκάδε εκατομμύρια ευθύνονται. Ευθύνονται πώ δίνουν τα χρήματα αυτά. Μην μου το παίξουν όλοι λευκές περιστερές Και βέβαια, εγώ δεν θα τα πω αυτή τη στιγμή αυτά που αναγράφονται για άτομα τη οικογένεια του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος που είναι σε ΜΚΟ, το ξέρουμε αυτά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω όμως ότι αυτές οι εταιρείες σε ΜΚΟ, δεν θέλω να πω για όλες, η πλειοψηφία τους είναι απάτη. Η πλειοψηφία των εταιριών ΜΚΟ είναι απάτη. Λογαριασμό όλα στην Ελβετία και αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται έκανε μια ΜΚΟ την Human Rights 360 για να βοηθάει τους λαθρομετανάστες. Για μένα, πρόσφυγες ή μετανάστες γι' αυτόν. Με τη Μαρία, τη μικρή Μαρία που δολοφονήθηκε με την εισήθεια στο Εύρο, πήγαν να μας κάνουν και εθνική πολιτική πέρα από εισαγωγή λαθρομεταλλαστών, πήγαν να μας κάνουν και εξαγωγή εδάφους και να μας βάλουν όπως θέλουν αυτοί στα δικά τους πλοκάμια. Και με το αζημίο το βέβαια στο κύκλωμα ήταν και οι εφημερίδες ε, διεθνούς κύρους, Προφανώς και αυτές ήταν με το αζημίωτο, ή κάποιε από αυτέ θα με το αζημίο το λέω, εγώ υποθέτω, και μόλι είδαμε ότι στριμώξαν τα πράγματα, άλλες συγγνώμη, κάναμε λάθο. Δεν καλούμε γελαστήκαμε.